Τρία εμβληματικά πρόσωπα στην πορεία ολοκλήρωσης του οράματος για την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι φιλοξένησε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, φωτίζοντας άγνωστες πτυχές ενός αγώνα που κράτησε 18 χρόνια και δόθηκε με γνώμονα τη ριζική αναβάθμιση των υποδομών και την ισόρροπη ανάπτυξη του νησιού. Η γενεσιουργός αιτία για να ξεκινήσει αυτό το αεροδρόμιο ήταν ότι εγώ τουλάχιστον προσωπικά, και ήταν ένα από τα επιχειρήματά μου, έβλεπα ότι σε άλλες περιοχές της ΖΙΣ, όπως παράδειγμα στα Κανάρια νησιά, παρεμφερείς δηλαδή περιοχές όπως την Κρήτη, υπήρχε μια τεράστια αύξηση του τουρισμού, σε αντίθεση με αυτό που συνέβαινε εδώ. Και λέω, γιατί να μην μπορεί να συμβεί το ίδιο και στην περιοχή μας, γιατί μπορεί να μην συμβεί το ίδιο και στην Κρήτη. Και τότε πραγματικά ήταν ένα από τα επιχειρήματα. Αυτό ήταν ένα από τα επιχειρήματα που ώθησαν την όλη προσπάθεια. Ο τότε Περιφερειακός Σύμβουλος και Πρωτεργάτης της Πρωτοβουλίας Πολιτών για την κατασκευή νέου αεροδρομίου αποκάλυψε τη σύμπραξη σημαντικών προσωπικότητων από το χώρο του τουρισμού και της αυτοδιοίκησης σε μια μάχη που δόθηκε ενάντια σε ισχυρά συμφέροντα, τα οποία, όπως είπε, εξακολουθούν να προκαλούν προσκόμματα. Και σε μια ερώτηση βουλευτή, σε μια κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο Σιμίτι, τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Διότι φωνάζουν βιές να καθαρίσουν, να προχωρήσουν με το αεροδρόμιο. Αναγκάστηκε ο Πρωθυπουργός τότε και είπε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με κόντρα την κοινωνία. Μάλιστα. Καταργούμε αυτή τη σκέψη, την πρόταση και πάμε στο αεροδρόμιο. Ήταν η μεγάλη μέρα για την Κρήτη. Και αυτοί που δεν το βλέπουν είναι κοντόθερμοι ή υπάρχουν συμφέροντα. Γιατί και αυτοί, υπάρχουν και κάποιοι που αντιδρούν ακόμα και σήμερα, γιατί δεν θέλουν να γίνει το αεροδρόμιο εκεί. Γιατί δεν θέλουν να φύγει το αεροδρόμιο από εδώ. Ο Μανώλης Μανολάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Αεροναυτιλίας στον Νίκος Καζαντζάκης, εξήγησε πως παρά τις διώξεις με τις οποίες απειλήθηκαν, όσοι πήγαν κόντρα στα σχέδια για λοξοδιάδρομο, αντιστάθηκαν στεναρά στην εφαρμογή μιας πρότασης που μόνο προβλήματα και κινδύνους θα προκαλούσε για την πόλη του Ηρακλείου. Θέλανε να μας φημώσουν. Όμως εμείς είχαμε αγανακτήσει πλέον να ακούμε για τις λύσεις των λοξών και να μην γίνεται τίποτα και να ξέρουμε ότι αυτές είναι ατελέσφορες και εθνικής λύσεις. Αυτός ο διάδρομος θα ήταν μόνο για απογειώσεις. Δεν θα έλυνε δε το πρόβλημα των αερομεταφορών, δηλαδή το πρόβλημα της αύξησης της δυναμικότητας του αεροδρομίου, της χωρητικότητας του αεροδρομίου και της αύξησης των αεροσκαφών ανά ώρα.